Βγαίνουμε αμέσως στο συνομιλητή μας. Είναι ο ανεξάρτητος βουλευτής Δημήτρης Καμένος. Τον καλημερίζουμε. Χρόνια πολλά, κύριε Καμένο. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε για την συνομιλία. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Την τελευταία μέρα του χρόνου, μέρα ανασκόπησης και σκέψεων. Θα θέλαμε τη δική σας. Για την επόμενη και αναπολούμε και την αυτή που πέρασε. Θα θέλαμε τη δική σας άποψη, κύριε Καμένο, για το πρόσωπο της χρονιάς, για το πρόσωπο του 2018. Το πρόσωπο της χρονιάς, τα πρόσωπα έχετε δει και από το πρωί με τους 100 και τους συγγενείς τους. Το θετικό πρόσωπο για μας, γιατί πρέπει να έχουμε ένα θετικό και ένα αρνητικό πάντα στο μυαλό μας, για να αποφεύγουμε το αρνητικό και να σκεφτόμαστε θετικά και με χαμόγελο το θετικό είναι τα 100 νεκροί στο μάτι. Αναμφισβήτητα δεν χωράει καμία συζήτηση, αξίζουν τις σκέψεις μας και οι οικογένειές τους και τα παιδιά τους όσους αφήσανε πίσω. Αυτή η άδικο χαμένη 100. Ως αρνητικό πρόσωπο της χρονιάς, αν μου επιτρέψετε, για μένα είναι ο Πάνος ο Καμένος. Διότι με την ανεκτικότητά του και με την ενοχή στην κυβέρνηση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έχουν πιστεύω τον εθνομηδενισμό και τον διεθνισμό και τα αριστερά πρόσημα που μας βγάλαν και ανακοίνωση σήμερα, θέλουν να διαλύσουν την Ελλάδα. Με την ανοχή του και την ανεκτικότητά του θα ξεπουλήσουμε τη Μακεδονία και θα δημιουργήσουμε μακεδονική εθνότητα στην Ελλάδα. Πιο αρνητικό έχει συμβεί. Πριν θέσω το επόμενο ερώτημα, θα ήθελα να ακούσουμε μαζί, κύριε Καμένο, εσείς και οι ακροατές μας, ένα πολύ μικρό απόσπασμα από αυτά που μας είπε την Παρασκευή ο Παναγιώτης Γουρίδης για το πώς μπορεί κάποιο γεγονός να ανατρέψει την πορεία που έχει χαράξει ο κύριος Τσίπρας και να σταματήσει την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών από τη Βουλή των Ελλήνων. Να ακούσουμε τι είπε ο Παναγιώτης Γουρίδης εδώ στο θέμα στους 104,6 την Παρασκευή. Μπορεί να υπάρξουν γεγονότα τα οποία να είναι απρόβλεπτα και να αρκάσουν η συμφωνία αυτή να μην έρθει ποτέ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την εσωτερική πολιτική σκηνή. Τι θα μπορούσε να συμβεί, για παράδειγμα. Στα ελληνοτουρκικά θα μπορούσε. Στα ελληνοτουρκικά, στο Αιγαίο. Το απέφχομαι, αλλά όλα μπορούν να συμβούν. Εσείς συμμερίζεστε αυτή τη δήλωση του κυρίου Σγουρίδη, κύριε Καμένο? Η δήλωση του κυρίου Σγουρίδη είναι η χειρότερη δήλωση που έχει γίνει για μένα, χωρίς καμία υπερβολή, κύριε Πολάτο, και με γνωρίζετε, νομίζω τις χειρότερες δηλώσεις, αν πω, είναι η πρώτη, το χρυσοβατόμερο της μεταπολίτευσης. Δείχνει ότι υπάρχει συνέργεια, συνεννόηση, έχουν κανονίσει θερμό επεισόδιο, πραξικοπηματικά και αντιδημοκρατικά, για να μην περάσει συμφωνία. Και αυτό ή του ξέφυγε, που ο κ. Γουρίδης είναι έμπειρος πολιτικός, δεν του ξεφεύγουν πράγματα, είναι εμπειρότατος. Ή έχει ακούσει τόσα πολλά από τον Πάνο τον Καμένο, όπως έχω ακούσει και εγώ στις κοινοβουλευτικές ομάδες, τόσα πολλά που έχει μπερδευτεί για το τι είναι απόρριτο, το τι λέμε δημόσια. Εγώ πιστεύω έχει μια πηγή αλήθειας ότι το άκουσε αυτό και το μετέδωσε ως μειόφιλε βέβαια. Γι' αυτό και διεψεύστη. Αλλά το άκουσε. Γι' αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για τη δημοκρατία και για το πολίτευμά μας. Υπενήσεστε ότι μπορεί να έχει συζητηθεί κάτι τέτοιο? Ναι, ναι. Έχω ακούσει χειρότερα. Δεν μπορώ να τα. Εγώ δεν θα γίνω Σγουρίδης να τα επαναλάβω. Έχω ακούσει χειρότερα από τον Πάνο σε κοινοβουλευτικές ομάδες. Πολύ χειρότερα. Off the record, κάποια στιγμή μπορεί να σας ενημερώσω έτσι για να ξέρετε και εσείς. Πολύ χειρότερα. Ένα από αυτά που άκουσα όμως το είπα το καλοκαίρι. Ναι. Και τώρα όλοι βγαίνουν εναντίον του κ. Μητσοτάκη του Κυριάκου. Είπα ότι βάλανε τα οικονομικά δίπλα στο Σκοπιανό. Αυτός ο εκβιασμός έγινε. Ήμουν ο πρώτος που το αποκάλυψα τον Ιούνιο. Είναι αλήθεια αυτό. Ένας από τους. Γιατί είπα, βάλανε το χρέος που είχε λύσει τη Δανειακή Σύμβαση, το κούρεμα του έμφυα που θα γίνει πιθανόν και η μη εκπλήρωση του κουρέματος των συντάξεων δίπλα στο οικονομικά, τα οικονομικά δίπλα στο εθνικό θέμα. Και αυτός ο εκβιασμός έγινε στην κοινοβουλευτική ομάδα, επίσης ήταν απαράδεκτος και ήταν επονίδιστος. Δεν μπορείς να εκβιάζεις ψυχολογικά ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην γνωρίζουν συναδελφοί μου ή να έχουν μια ευαισθησία στα οικονομικά, δεν ξέρω εγώ τι, και να βάζει τα οικονομικά και τα εθνικά μαζί. Αυτό έγινε. Αυτό είναι αλήθεια και αυτό συνέβη και στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε πολύ σωστά λέει η Νέα Δημοκρατία αυτά που λέει. Και να δούμε τι θα γίνει μόλις περάσει το Σκοπιανό. Εγώ νομίζω ότι δεν θα είναι το καλό παιχνίδι. Για μισό λεπτό τώρα. Για μισό λεπτό, κύριε Καμένο. Τώρα λέτε μόλις περάσει το Σκοπιανό. Εδώ έχουμε λοιπόν, για να πάμε λίγο στα μαθηματικά της πολιτικής, έχουμε τους 145 του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε τον Σπύρο Δανέλη από το Ποτάμι και έχουμε τον Θανάση Παπαχριστόπουλο από τους ΑΝΕΛ που έχουν πει ότι θα ψηφίσουν. Αυτό μας κάνει ένα άθροισμα 147. Και υπάρχουν άλλοι 7 βουλευτές, εάν καταλαβαίνω. Κυρία Κουντουρά, 149. Παπακώστα, Κουντουρά, Σαρίδης, Θεοχαρόπουλος, Θεοδωράκης, Μαυρωτάς, Λικούδης. Είναι Λικούδης. 7 πρόσωπα που θεωρούνται ότι μπορεί να ψηφίσουν. Από αυτούς τους 7, ποιοι θεωρείτε ότι θα μπορούσαν να είναι οι 4, ας πούμε, να προσθεθούν στους 147 ώστε να φτάσουν στους 150. Νομίζω από το Ποτάμι. Και η συνεννόηση έχει γίνει από το Ποτάμι και έχει γίνει όπως έχει αποκαλύψει και ο κύριος Σκοτζιάς.
με μια άλλη απαράδεκτη δήλωσή του, θα την πω όμως, θα μου επιτρέψετε, ότι είπε ότι από το 17 έχουμε βρει την πλειοψηφία για να το περάσουμε. Έκανε δήλωση προχθές. Έχουν οργανωθεί πολλοί οι οποίοι λέει, δεν συμφωνούν με την κυβέρνηση και το κυβερνητικό έργο, αλλά θέλουν να τελειώσει το θέμα και να κλείσει το θέμα με τα Σκόπια. Έκανε όμως μια απαράδεκτη δήλωση. Είπε ότι, μοταμό, θα σας πω κάτι ενδιαφέρον. Οι Έλληνες Μακεδόνες δεν αντιδρούν τόσο όσοι υπόντιοι στη Μακεδονία. Είναι θέμα ταυτότητας και κάτι άλλο. Χώρισε ο αθεόφοβος τους Έλληνες σε ποντίους Έλληνες που δεν είναι Έλληνες και Έλληνες Μακεδόνες. Καταλαβαίνετε τι ζούμε. Και αυτά μέσα στις γιορτές, με όλα αυτά που συμβαίνουν και με την βόμβα στο Sky και με αυτά που έγιναν στην Σκουφά και με όλα αυτά που έχει αλλάξει επικαιρότητα, περνάνε στον τούκο. Ο κ. Κοτζιάς, όπως είπε συνάδελφός, μπορούσε να είναι και ένα πρόσωπο της χρονιάς, διότι πέρα από το ότι χωρίζει τους Έλληνες, Έλληνες Μακεδόνες και πόντιους στη Μακεδονία, που είναι κάτι άλλο, δεν είναι Έλληνες, άρα έχουμε και Μακεδόνες βόρεια της Μακεδονίας που τους έδωσε το όνομα, τον έχει κατηγορήσει και ο Πάνος ο Καμένος πήρε 50 εκατομμύρια. Και μια αγωγή δεν του έκανε. 50 πήρε, λέει, από το Σόρος για τη συμφωνία. Αν ισχύουν όλα αυτά, οι εισαγγελείς κοιμούνται, ο κ. Κοτζιάς δεν κοκκινίζει, δεν υδρώνει ταυτή του που του λέει ένας ότι πήρε 50 εκατομμύρια μίζα από το Σόρος. Για ποιο λόγο? Για τη συμφωνία των Πρεσπών, δηλαδή ότι προδίδει την πατρίδα σου στη διαπραγμάτευση. Παίρνει χρήματα για τον αντίπαλο που διαπραγματεύεσαι. Το οποίο είναι ισόβια. Και παλιά υπήρχε και θανατικές ποινές. Λοιπόν, είναι ισόβια. Όλα αυτά τι μας δείχνουν? Ότι έχει χαθεί μπάλα με το αριστερό πρόσημο. Κύριε Καμένο, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία. Σας εύχομαι και πάλι σε εσάς και στην οικογένειά σας χρόνια πολλά, με υγεία. Να είστε καλά και να θυμίσω και μέσα στους αθλητές μας και τον κύριο Πετρούνια και την κυρία Κορακάκη, οι οποίοι σήκωσαν για πολλές φορές το χρυσό. Λευτέρης Πετρούνιας, Χριστίνα Κορακάκη. Και τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τα ΑΜΕΑ που σήκωσαν επίσης πολλά χρυσά φέτος και τους αξίζουν τα χαρακτήρια. Και ελπίζω το κάνουμε σε όλους τους αθλητές μας και όχι μόνο στους μεγάλους πρωταθλητές μας που σηκώνουν ψηλά την σημαία της Ελλάδας, αλλά σε όλους τους αθλητές μας νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια. Ο Δημήτρης Καμένος. Και να πάμε ενωμένοι όλοι με τις οικογένειές μας και με τις αξίες μας στον νέο χρόνο. Με ελπίδα και χαμόγελο. Ο Δημήτρης Καμένος, σας και σε όλο το σταθμό σας. Σας ευχαριστούμε υγεία πολύ. Υγεία και καλή πρόοδο. Ο Δημήτρης Καμένος, ανεξάρτητος βουλευτής, και τον ευχαριστούμε.